Υπάρχουν όρια, αλλά εμένα περισσότερο με ενδιαφέρουν τα όρια αντοχής της χώρας, του ελληνικού λαού, της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Και μπορεί η Ελλάδα, ακριβώς επειδή όλοι έχουν να χάσουν, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά πολύ, και αυτός που θα είναι λιγότερο θα χάσει πάρα πολύ, γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να μετατρέψουμε αυτήν την κατάσταση σε μία διεκδίκηση για μία λύση όπου θα μετατρέψει την Ελλάδα από πειραματόζω μιας άγριας λιτότητας που τη ζήσαμε 5 χρόνια, δεν θέλω να επαναλάβω τι κόστησε στον ελληνικό λαό με κυβερνητικές ευθύνες Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, να γίνει αφετηρία μιας στροφής προς μια βιώσιμη ανάπτυξη που τη ζητάει όχι μόνο ο ελληνικός λαός, όχι μόνο η ελληνική οικονομία και κοινωνία, αλλά όλη η Ευρώπη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι με σκληρή προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε μία διέξοδο από αυτό που σήμερα εμφανίζεται αδιέξοδο και να μετατρέψουμε τη χώρα σε μία χώρα που θα αναπτύσσεται, θα μειώνει την ανεργία, θα κάνει εκείνες τις αλλαγές που χρειάζεται και που 40 χρόνια δεν έγιναν, στη φορολογία, το κράτος, τη διοίκηση, τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Το γεγονός, θα σας πω κάτι που σας φανεί περίεργο, το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 είχαμε ύφεση μόλις 0,2% του 15, την ώρα που κανείς δεν επενδύει, κανείς δεν πληρώνει κανέναν, υπάρχουν όλες οι αρνητικές συνέπειες από την αβεβαιότητα λόγω διαπραγματεύσεων, τι δείχνει? Ότι η χώρα έχει ένα γκριμένο αναπτυξιακό δυναμισμό που σημαίνει λέτε, ότι αν εξασφαλιστεί. Μην το λέτε αυτό το πράγμα. Κάποιοι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους κάθε μέρα. Δηλαδή η πραγματική οικονομία παραλύει. Μην είστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι δουλειάξαν. Εγώ θέλω να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα προοπτικής. Ότι αυτή η χώρα έχει και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και το ανθρώπινο δυναμικό και τις αναπτυξιακές δυνατότητες. Αυτό που χρειάζεται η κυβέρνηση είναι στροκοπής δεν έχει αυτή τη συμφωνία. Εντάξει, κύριε Μητσοτάκη, μην το χαλάμε. Τώρα είδαμε και την προηγούμενη και δέστε και τις δημοσιοποιήσεις. Θα σας πω, αλλά να τελειώσω τη φράση. Γιατί πρέπει να δώσουμε και ένα σχέδιο, μια προοπτική. Εσείς μπορεί να θέλετε να δώσετε αισιοδοξία και προοπτική, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα αντίχρησμα όμως με την πραγματικότητα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι την περασμένη Παρασκευή και την προπερασμένη Παρασκευή οι συνάδελφοί σας στην κυβέρνηση μας διαβεβαίωναν ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε συμφωνία. Θα σας απαντήσω και σε αυτό, αλλά παρακαλώ. Δεν υπάρχουν όλα τα χρήματα για το δημοσίο. Όχι μόνο αυτό, αλλά και θα είχαμε και συμφωνία. Μπορώ να τελειώνω τις φράσεις. Λοιπόν, να τις τελειώνετε. Λέω λοιπόν ότι εμείς επιδιώκουμε τη στροφή της Ελλάδας σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό διεκδικούμε, γι' αυτό απέρριψε ο Τσίπρας το πακέτο που του προτάθηκε, γι' αυτό διεκδικούμε λύση κοινά αποδεκτή, γιατί θέλουμε μια Ελλάδα που να αναπτύσσεται η οικονομία της, που να μειώνεται η ανεργία της, που να γίνει αξιοσέβαστη και όχι απικία χρέους επιτέλους με το χέρι απλωμένο και που να σπάσει τις συστημικές παθογένειες, πελατειακό κράτος, διαφθορά, φοροδιαφυγή, διαπλοκή, ολιγάρχες. Ένας από τους λόγους που στην Ελλάδα δεν γίνονται επενδύσεις δεν είναι τα μεροκάματα που τάχα μου είναι ψηλά ή η μισθή ή το κοινωνικό κράτος που είναι ακριβό. Είναι γραφειοκρατία, διαφθορά, διαπλοκή, έλλειψη σαφών και απλών κανόνων που να εφαρμόζονται. Καταπολεμήστε. Ακριβώς αυτό λέμε. Λέμε ότι έχουμε μπροστά μας 44 μήνες από τους 48 μήνες της τετραετούς κυβερνητικής θητείας και διεκδικούμε λύσεις. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, παρά τα λάθη, παρά τις αδυναμίες, παρά τις υποχωρήσεις, έχει αυτή τη στήριξη και ως κυβέρνηση και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη μεγαλύτερη ο Πρωθυπουργός, σε σημείο που να λέει ο κύριος Μητσοτάκης και σωστά ότι ο Τσίπρας έχει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο, κάτι δείχνει. Ναι. Και δεν μας έχετε πει κανένα λάθος. Σήμερα είχαμε δημοσκόπηση. Σας είπα ότι δεν μας έχετε πει κανένα λάθος μέχρι τώρα. Σας είπα ότι παρά τα λάθη. Υπάρχει όμως δημοσκόπηση. Την ώρα. Τώρα για το θέμα του Δουνουτού. Όχι, ένα λεπτό, μισό λεπτό. Να κάνουμε διάλογο, κύριε Παπαδεπούλη. Για το θέμα του Δουνουτού δεν με έχετε ρωτήσει. Ναι, να μην απαντήσω. Απαντήστε. Ωραία, θα απαντήσω και μετά θα με ρωτήσετε το επόμενο. Για το θέμα του Δουνουτού. Εδώ και μέρες το Δουνουτού μας έλεγε
Και χθες το πρωί το επανέλαβε με διαρροή επίσημη του εκπροσώπου του προς όλους, ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εάν πακεταριστούν οι δόσεις του Ιουνίου και πληρωθούν αργότερα. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν λοιπόν σου υποδεικνύουν κάτι, στο προτείνουν. Δεν στο προτείνουν. Και εσύ, αυτό συνέβη, κύριε Χιώτη, ξέρω καλά. Έτοιμα, ξέρω καλά. Η Τράπεζα της Ελλάδος υπέβαλε έτοιμα, κύριε, έγινε αποδεκτό. Ξέρω καλά και παρακαλώ μη με διακόπτετε. Παρακαλώ, ναι. Μην με διακόπτε. Εμείς σας διακόπτουμε την άλλη. Εμείς σας διακόπτουμε την άλλη. Τι να κάνουμε. Ναι, μην με διακόπτε. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Ωραία. Μια χαρά διάλογο κάνουμε. Ναι. Δεν κάνουμε. Αρκεί να μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, λέω κάνουμε. Και επαναλαμβάνω το εξής. Και ας επιχειρήσετε σε αυτό να δημιουργηθεί άλλη εντύπωση. Εδώ και μέρες και χθες το πρωί, επισήμως το Δουνουτού έλεγε παντού, αν οι Έλληνες μας ζητήσουν να τα πληρώσουν. Κύριε Παπαδόπουλο, γιατί δεν λέτε τι λέγατε εσείς επισήμως και να αφήσετε τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εξηγήστε γιατί ο κ. Βαρουφάκης εσείς επισήμως λέτε ότι θα πληρώσουμε. Ή δεν θα πληρώσουμε. Αυτό που σας λέω είναι γεγονός. Το γεγονός λοιπόν ότι το βράδυ. Δεν βγάζει λογική. Γιατί να θέλει τον Δουνουτού να τα πληρώσει. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Δεν το ήθελε καθόλου. Αυτό. Και το ερώτημα είναι γιατί ο κ. Βαρουφάκης μια μέρα πριν έλεγε το ανάποδο. Με τέσσερις να διακόπτουν γίνεται κουβέντα. Υπάρχει πληθώρα δημοσιευμάτων γίνεται κουβέντα στο Θεό. Με τέσσερις να διακόπτουν γίνεται κουβέντα. Λοιπόν, λέω και ξαναλέω τρίτη φορά. Και να χτυπιέστε, εγώ θα το λέω. Το Δουνουτού υπέδειξε αυτή τη λύση. Χθες είπε, αν το κάνετε θα το δεχθούμε. Το ότι το γεγονός το βράδυ εμφανίζονται δυσφορούντες για αυτό που οι ίδιοι υπέδειξαν, εμένα δεν μου φαίνεται λογικό. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό? Η μόνη λογική εξήγηση που θα έπρεπε όλοι να την έχετε καταλάβει είναι διότι ήρθε ένα πακέτο διαμέσου του Γιούνκερ, το οποίο ήταν απαράδεκτο, το οποίο δεν τολμάει να το υποστηρίξει. Το έχουμε καταλάβει, κύριε Παπαδημούλη, δεν περιμένουμε εσάς να το καταλάβουμε. Το λέμε από το πρωί αυτό. Από το πρωί το λέμε αυτό. Η μεγένθηση αυτού του θέματος, ότι τάχα τους προσβάλαμε, όλη η Ελλάδα κλαίει διότι θα πληρωθεί αργότερα το κουδούνο του. Βγαίνετε έξω στον κόσμο και ρωτήστε. Δεν κλαίει κανείς. Κύριε Παπαδημούλη, γιατί για τον κόσμο. Δεν κλαίει κανείς. Λέτε να περιμένουμε εσάς για να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτό όλο. Για την ανεργία, λέτε να περιμέναμε εσάς για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε γιατί έγινε, το ξέρουμε. Πλέμε. Από το πρωί το λέμε. Και μάλιστα φτάσαμε στο σημείο της αγένειας που θα λέει και ο Μπαρουφάκης. Ναι. Μας λέει ο Ιγνατίου, στενοχωρήθηκε η Λαγκάρντ και συγχύστηκε. Λέω σιγά, της πιανέβηκε η πίεση. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Στενοχωρήθηκα. Χαίρομαι που συμφωνούμε λοιπόν, σε αυτό. Ορίστε, κύριε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Χιώτη.